στην ίδια ενότητα, θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα, δηλαδή στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Είμαστε πλέον πρώτο πυλόν από αυτέ. Λιγότερο από δύο μήνε μα χωρίζουν για την κάλπη και θα πάμε σε κουβέντα αυτή τη φορά. Θα πάμε σε συζήτηση εδώ στο στούντιο. Έχουμε κοντά μα τον Σταύρο Σταυράγουλου, υποψήφιο δήμαρχο Αλεξανδρούπολη με τον συνδυασμό Αρχή. Κύριε Σταυράγουλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Εμεί σα ευχαριστούμε που είστε κοντά μα. Λιγότερο από δύο μήνε λοιπόν για τι εκλογέ. Και η ερώτηση είναι, επειδή βλέπουμε συνέχεια από όλου ανακοινώσει για το ψηφοδέλτιο που ετοιμάζεται, βλέπουμε και από εσά φυσικά, σε τι σημείο βρίσκεται ο συνδυασμό, σε τι σημείο βρίσκεται το ψηφοδέλτιο το οποίο ετοιμάζεται και αν, ετοιμάζεται και αν είστε ικανοποιημένο από τη μέχρι τώρα σύνθεσή του είμαι απολύτως ικανοποιημένος. Είναι σε εξαιρετικό σημείο η διαδικασία ολοκλήρωσης της κατάρτισης του ψηφοδελτίου. Ε, κύριε Πανταζή, αν μου έλεγαν στην απαρχή της προσπάθεια ότι θα βρισκόμασταν δύο εβδομάδες περίπου πριν την καταληκτική ημερομηνία της κατάθεσης του ψηφοδελτίου στο Πρωτοδικείο, ότι θα βρισκόμασταν σε αυτό το σημείο τόσο αριθμητικό, τόσο ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, θα το θεωρούσα ιδιαίτερα τραβηγμένο. Οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση ε, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που θέλαμε να προσδώσουμε στο ψηφοδέλτιο σχετικά με, την, ε, με τα χαρακτηριστικά που προσπαθούμε να έχουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκριθούμε στο πλαίσιο της αυτοδιοκητικής πρότασης που εμείς θα καταθέσουμε. Ποια είναι λοιπόν τα κριτήρια αυτά, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που βλέπετε στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού σας και με βάση αυτά τα κριτήρια τους επιλέγετε. Ε, τα χαρακτηριστικά είναι πάρα πολλά και ξέρετε είναι βασικό να είναι κάποιο εργατικό, να είναι έντιμο, να έχει διάθεση προσφοράς ε, και να διαθέτει τον ενθουσιασμό και την προσήλωση στο γενικό πλαίσιο των ιδεών και των αξιών που πρεσβεύουμε ως παράταξη στην παράταξή μα συμμετέχουν, ξέρετε, τόσο ιδιωτικοί όσο και δημόσιοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι και άνεργοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, ε, άτομα από κάθε ηλικία και άτομα τα οποία πρεσβεύουν διαφορετικέ κοινωνικέ και επαγγελματικέ τάξει. Θέλω να πω ότι το ψηφοδέλτιό μα είναι ο καθρέφτη της τη κοινωνία, ένα καθρέφτη που συγκεντρώνει, όπω σα προείπα, χαρακτηριστικά για τα οποία μα είναι άκρο σημαντικά. Υπάρχει η, η μίξη της εμπειρίας και της διάθεσης συμμετοχής στα κοινά από πολύ, μεγάλους, πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων και αυτό θα αποτυπωθεί και στο τέλος της, της διαδικασίας αυτής με την κατάθεση του ψηφοδελτίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Εμείς, όπως έχουμε πει πολλάκεις, θέλουμε να καταθέσουμε μια θετική αυτοδιοκητική πρόταση. Αυτή την άβρα θέλουμε να βγάλουμε και να δείξουμε στον, στον κόσμο, στην τοπική κοινωνία, ε, μακριά από στήρα αντιπολίτευση και ανταποκρινόμενη στις επιταγές μια νέα εποχή. Μια εποχή η οποία, κατά τη δική μας άποψη, δεν ανταποκρίθηκε η σημερινή δημοτική αρχή, την οποία και θεωρούμε ότι κινήθηκε σε πολύ ρηχανερά, για να μην πω ότι απέτυχε. Μάλιστα. Τώρα, ε, βλέποντα το Δήμο Αλεξανδρούπολη όπω είναι σήμερα, βλέποντα δηλαδή το παρόν και έχοντα και στο μυαλό το παρελθόν. Πώς θέλετε να είναι στο μέλλον, ποιες είναι οι σκέψεις σας. Η Αλεξανδρούπολη θα πρέπει να, έχει, να κινηθεί μέσα σε μια λογική μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξη. Αυτή η μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξη θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε ένα τοπίο εξαιρετικά ευίωνο για την Αλεξανδρούπολη. Και το άλλο εξαιρετικά ευίωνο είναι πασιφανέ ότι υπάρχουν θετικέ προοπτικέ για την επόμενη μέρα ε, του Δήμου Αλεξανδρούπολης θετικές προοπτικές, οι οποίες θα πρέπει να κουμπίσουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο ε, όραμα, σχέδιο, το οποίο να ανταποκρίνεται σε πολλαπλά χαρακτηριστικά. Σε αυτά τα πολλαπλά χαρακτηριστικά, η κεντρικό πυρήνα θα πρέπει να έχει τεχνοκρατική προσέγγιση ε, αυτού του σχεδίου, όπω σα είπα. Ενό σχεδίου το οποίο θα μπορέσει να απελευθερώσει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά αυτή τη περιοχή. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλά, τα οποία κατά τη γνώμη μα είναι άκρω αναξιοποιητά και θα μπορούσαν να αναπτυχθούν επαρκώ την επόμενη μέρα. Και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά θα ε, αποδοθούν. Ε, μέσα σε ένα πρόγραμμα Δεσμεύσεων που θα υπάρχει από τη δική μα παράδειξη. Ένα πρόγραμμα όμω το οποίο δεν θα είναι ένα πρόγραμμα αόριστό, θα είναι ένα πρόγραμμα άκρο κοστολογημένο και απολύτω κατανοητό σε κάθε συμπολίτη και σε κάθε συμπολίτησα. Μάλιστα. Τώρα, αν σα ρωτούσαμε ποιο θα ήταν το πράγμα που θα θέλατε να αλλάξετε στον Δήμο, αν ήσασταν εσεί η επόμενη δημοτική αρχή. Αν η αρχή ήταν η επόμενη δημοτική αρχή, ποιο θα ήταν Με. αυτό. Κοιτάξτε, μα πυρήνα, στον πυρήνα τη προσπάθειά μα επόμενη όπως έχω πει ε, ξανά στο δελτίο ειδήσεων σας ε, παλαιότερα, έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο για τις πρώτες 100 ημέρες, το οποίο θα, θα το ανακοινώσουμε και θα το αναδείξουμε, ε, όπου στον πυρήνα της προσπάθειάς ε, μας αυτής είναι η διαφάνεια και η στενότερη συμμετοχή των ε, δημοτών στη λήψη αποφάσεων. Και δεν είναι κάτι αόριστο αυτό. Η διαφάνεια είναι πολύ συγκεκριμένα. Ε, έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία θα αναδείξουμε και η συμμετοχή των πολιτών θα είναι σε κέρυες αποφάσεις για τη λειτουργία του Δήμου και όχι μόνο, χαρακτηριστικά τα οποία και τα γνωρίζουμε και έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο και πραγματικά θα το πράξουμε. Τι είναι αυτό πιστεύετε που λείπει περισσότερο από το Δήμο Αλεξανδροπόλης αυτή τη στιγμή? Λείπουν αρκετά χαρακτηριστικά, αρκετά πράγματα. Θεωρώ όμω ότι αυτό το, το κυριότερο που λείπει είναι αυτό που σα είπα πριν. Λείπει ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξη για μια ε, βιώσιμη ε, γιατί μιας βιώσιμης προοπτικής για τη δημιουργία μια βιώσιμη προοπτική για το Δήμο Αλεξανδρούπολη, έτσι ώστε να αναδειχθούν όλα τα συγκριτικά χαρακτηριστικά όπω αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αυτό απαιτεί ένα άκρο ρεαλιστικό, τεχνοκρατικό πλάνο για να μπορέσουμε πραγματικά να οδηγήσουμε τον Δήμο Αλεξανδρούπολη στο μέλλον. Ένα, ένα... Ένα όραμα, ένα σχέδιο το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρω στι επιταγές και τι ανάγκε τη νέα εποχή για το Δήμο μα. Σα ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα αυτή. Ευχαριστώ θερμά. Είστε καλά. Κάπου εδώ εμεί περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη συνέχεια του δελτίου μας.